Λοιπόν, είπαμε πολλά για το γιατί ζούμε. Προς τα πού πορευόμαστε? Μα φυσικά. Σας βρίσκει κάποιος ή στην Ταϊβάν ή εδώ? Τι είσαι εσύ, παπάς? Ναι. Ποιος είμαι? Το είπαμε. Γιατί ζω, το είπαμε. Προς τα πού πορευόμαστε? Δηλαδή, τι προορισμό έχει ο άνθρωπος? Ακριβώς. Πάντα για την Ιεροποστολή μιλάμε. Φυσικά, και αυτό είναι και η Εκκλησία, έτσι, ναι, δεν είναι? Προς τα πού πορευόμαστε? Λοιπόν, πορευόμαστε. Στο άγνωστο και... με βάρκα την ελπίδα. Όχι, αντίθετα. Στο πολύ συγκεκριμένο πράγμα, τώρα και σήμερα, αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το χρέος μου? Το χρέος της αγάπης σε ολόκληρο το σύμπαν και στους αδελφούς μου. Και αυτό με κάνει να είμαι, όχι εμένα προσωπικά, ας πούμε, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, να είναι καλός, ας πούμε, ερευνητής, μαθηματικός, μπακάλης, γιατρός, οδοκαθαριστής, διότι υπηρετώ, λειτουργώ, δηλαδή... Η Θεία Λειτουργία δεν είναι μια μαγεία που κάποιος κλεισμένος σε ένα δωμάτιο κάνει κάτι. Λειτουργεί, δηλαδή βοηθάει το σώμα του Χριστού να αναπτυχθεί. Συνεπώς λειτουργώ. Και αυτό είναι η συγκεκριμένη χαρά της ζωής μου. Λέει ο Βίκτορ Φράγκλ εκεί, ας πούμε, ότι ο ιδρυτής της λογοθεραπείας που βγήκε από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ζωντανός, ο μόνος από την οικογένειά του, λέει, μη ζητάς, ας πούμε, τι περιμένω εγώ από την κοινωνία, αλλά τι περιμένει η κοινωνία από μένα. Ποιο είναι το χρέος μου απέναντι της κοινωνίας και όχι ποιο είναι το χρέος της κοινωνίας από μένα. Κάθε μέρα υπάρχει μια απέτηση από τον άλλον, όταν έχουμε βέβαια αγάπη. Δεν στη λέει, αλλά πρέπει να τη βρεις. Και όχι μια απέτηση δική μου από εσάς. Αυτό είναι ο άνθρωπος της αγάπης. Ο Νίκωνας με το δικό του τρόπο από τη Νέα Σκήτη, ότι το πρόβλημα είμαι εγώ. Και το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος. Εμείς πολλές φορές λέμε ότι το πρόβλημα είναι ο άλλος. Απολύτως. Ενώ το πρόβλημα είμαστε εμείς. Απολύτως. Επειδή εμείς δεν αγωνιζόμαστε να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Απολύτως. Επειδή δεν λειτουργούμε μετά τη Θεία Λειτουργία. Και όλα αυτά που είπατε, πατέρα Ιωνά, θεωρούμε το πρόβλημα είναι οι άλλοι. Ενώ το πρόβλημα πολλές φορές, ίσως όλες φορές είμαστε εμείς. Απολύτως. Δηλαδή πορευόμαστε στην αγάπη. Από το άτομο προς το πρόσωπο, από την αυθύπαρξη στην κοινωνία. Ποια διαφορά ανάμεσα στο άτομο? Θυμίζω τον Παπα Πέτρο τώρα, τον Μακαρίτη. Πέθανε. Ναι. Ω, Θεός χωρίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ποια διαφορά ανάμεσα στο άτομο και στο πρόσωπο? Και πότε το άτομο γίνεται πρόσωπο? Μόνο εν τη Εκκλησία. Μόνο μέσω της Θείας Λειτουργίας και μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τα μυστηρία της Εκκλησίας δεν είναι μαγικές τελετές, ας πούμε. Είναι ζωή. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι κάτι το μαγικό, έβαλες χρυσό δοντάκι που λέμε και τα λοιπά. Είναι ζωή. Αυτό είναι αμαρτία και βλασφημία. Και τεράστια βλασφημία του Θεού. Είναι ζωή. Καλσάκι, αλλά παιδάκι, γίνομαι ένα μέσω του σώματος του Χριστού με τους άλλους. Και αν ήξεραν οι άνθρωποι, ας πούμε, γι' αυτό μια Ταϊβανέζα έγινε, δεν είχε παντρευτεί κάποιος Έλληνας, αλλά μας ζήτησε να γίνει χριστιανή. Στην αρχή πήγα, την κατηχήσαμε μερικές φορές, αλλά μετά δεν θέλησε. Ήταν ταμένη σε μια τοπική θεότητα. Σε μια τοπική θεά. Μάλιστα. Εκεί πέρα. Και όλη η οικογένειά της φυσικά. Εντάξει, στον άνθρωπο είπα μην την πιέσω, ούτε εξάλλου και αυτός την πίεσε ποτέ. Μια μέρα όμως ήρθε στην εκκλησία και ζήτησε πολύ σοβαρά να γίνει ορθόδοξο, που να ξαναρχίσουμε την κατήχηση. Της είπαμε γιατί. Λέει, γιατί άκουσα ότι μέσω του αυτού που λες εσύ, του Χριστού δηλαδή, μπορώ να αγαπάω τον άντρα μου και το παιδάκι μου για πάντα και μετά το θάνατο. Και αν ήξερε λοιπόν κανείς τι είναι η Θεία Κοινωνία, θα πήγαινε να κοινωνήσει, διότι με αυτόν τον τρόπο ενώνεται για πάντα με ζωντανούς και πεθαμένους, με τους πάντες. Δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι η μόνη αληθινή πηγή ζωής. Και εμείς εκεί πηγαίνουμε. Και πηγαίνουμε, όπως σας είπα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Με αυτό κάνει την αγάπη μας να ξεπερνάει το θάνατο, να ξεπερνάει τα εμπόδια και αυτό είναι όταν χάσω την ατομικότητά μου και ζω εν κοινωνία με εσάς, δηλαδή εγώ λέγομαι Ιωνάς γιατί εσείς με αποδέχεστε και με καλείτε Ιωνά και όχι επειδή το γράφει το διαβατήριο που πήρα σήμερα, αυτό είναι το να γίνω πρόσωπο. Ένα παράδειγμα φυσικά σας φέρνω, έτσι. Και αυτό είναι και ο Θεός που είναι πρόσωπο, ας πούμε, έτσι, και όχι άτομο. Και αυτό κάνει το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πατήρ, δεν έχει ένα όνομα, δηλαδή Γιώργος Κώστας, ξέρω εγώ, Χρήστατος ή ΑΒ, έχει μια ιδιότητα, ότι είναι πατήρ του Υιού. Και παίρνει ο Υιός, του δίνει την ταυτότητα στον Πατέρα, γιατί τον καλεί